Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με ανακοίνωσή του κηρύσσει 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 15 Ιουλίου, έτσι ώστε να δείξει την αντίδρασή του για τις αποφάσεις των δανειστών αλλά και της κυβέρνησης που θεωρούν πως κάτι τέτοιο θα πλήξει τον φαρμακευτικό τομέα. Επίσης, σύμφωνα με το Σύλλογο, είναι περίεργο να επιχειρούν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα μέτρα που δεν ισχύουν ούτε στη Γερμανία. Είναι τουλάχιστον ύποπτο να επιχειρείται να εμφανιστεί το φαρμακείο της γειτονιάς και των περιοχών, είναι απαράδεκτο να αντικαθίσταται ο επιστήμονας φαρμακοποιός και το φαρμακείο από απρόσωπα και ανέλεγκτα καταστήματα λιανικής με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Αύριο συμμετέχουμε και σαν σύλλογος Ξάνθης, φαρμακευτικός σύλλογος Ξάνθης, στην 24η προειδοποιητική απεργία την οποία κήρυξε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, εκτός από την επιβάρυνση που έχουμε όπως όλοι οι φορολογούμενοι, ορολογικά όλοι οι επαγγελματίες, στην ουσία το φαρμακείο το ακριτικό, το φαρμακείο της γειτονιάς, όπως το ξέραμε, αλλάζει μορφή τελείως. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το φάρμακο δεν είναι οποιοδήποτε εμπόρευμα, αλλά είναι ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο πρέπει να το διαχειρίζει το φαρμακοποιός μέσα από το φαρμακείο του. Και θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι τα οποιαδήποτε μέτρα τα οποία οδηγούν τα φαρμακεία σε μεγάλες αλυσίδες και μόνο προς όφελος του κέρδους, της κερδοσκοπίας και χωρίς κανένα όφελος ούτε της κοινωνίας ούτε του ιδίου του κράτους, μας βρίσκουν αντίθετους. Ουσιαστικά θα υπάρχει και συζητάνε και για απελευθέρωση. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, συζητούν για το διεκτοσιακό καθεστώς των φαρμακείων, πέρα των μήνων αποζημιωμένων φαρμάκων, το οποίο κατά διαστήματα έρχεται και επανέρχεται, αλλά το κυριότερο είναι ότι πλέον τα φαρμακεία δεν θέλουν να τα έχουν οι Έλληνες φαρμακοποιοί. Μέτρα τα οποία δεν εφαρμόζονται φυσικά ούτε στη Γερμανία ούτε και σε άλλες χώρες, ξεκινάνε σαν πρωταρχικά, σαν αρχή από την Ελλάδα, την οποία την έχουν πειραματαζό. Ωραία, οπότε λοιπόν και αύριο θα υπάρχει και μια συνάντηση των φαρμακοποιών για να δούμε και πώς θα συνεχιστούν ουσιαστικά και οι κινητοποίησεις, φαντάζομαι. Αύριο έχουμε συνάντηση κάτω στην Αθήνα, όλοι οι αντιπρόσωποι του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, να συζητήσουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και ανάλογα θα ενημερώσουμε και τους πολίτες πώς θα κινηθούν. Την ημέρα της απεργίας θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου με θέμα την κλιμάκωση των κινητοποίησεων ενάντια στη διάλυση του φαρμακευτικού ιστού της χώρας.